και σας ενοχλήσει αυτό που θα πω. Εκθέτει και εσάς προσωπικά. Είναι έτσι ή δεν είναι? Κοιτάξτε, τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά, διότι στο εξοικονομώ κατοίκον 2 έτοιμοι να μπουν, δηλαδή είχαν εκδώσει το βασικό χαρτί που είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ενός οικίματος, ήταν 17.000. Άρα το σύστημα περιμέναμε να λειτουργήσει με 17.000 άτομα. Την πρώτες 2 ώρες έγιναν 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα, το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα έπεσε, διότι εντοπίσαμε 60 κόμβους που έστελναν αλλεπάλληλες εισόδους, αυτόματες εισόδους, άρα έπεσε το σύστημα στην αρχή. Μετά τις 11 που είχε ομαλοποιήθηκε, δηλαδή τη στιγμή που το παγώσαμε ήταν 4.000 άτομα μέσα, 1.500 είχαν προχωρήσει αρκετά μέσα στη διαδικασία. Είχε έρθει, αλλά είχε προηγηθεί η ταλαιπωρία. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να πάμε εκ του ασφαλούς και να το αφήσουμε ανά εβδομάδα να γίνει διαχείριση περίπου 10-15.000 ατόμων την εβδομάδα. Αυτό όμως θα έπρεπε να έχει γίνει πρόβλεψη, κύριε Υπουργέ. Θα έπρεπε να είχε γίνει πρόβλεψη ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι πάρα πολλοί. Τεράστιο, εμείς το βλέπουμε από τα μηνύματα του κόσμου. Δηλαδή, από τα μηνύματα του κόσμου βλέπουμε ότι υπάρχει. Εμείς τους είχαμε ενημερώσει. Yeah. Ότι χρειάζεται ενεργειακό πιστοποιητικό. Όλα τους είχαμε πει. Τα ποια θα είναι τα δικαιολογητικά. Εδώ. Σπεύσανε οι άνθρωποι να πάρουν αυτό το δικαιολογητικό, το απαραίτητο πιστοποιητικό το οποίο χρειάζεται. Μπαίνανε μέσα στην ιστοσελίδα όπως και εμείς μπαίναμε καθημερινά. Μας έλεγε ότι είναι ενεργή σελίδα και μόλις πηγαίναμε να συνεχίσουμε, έλεγε είναι εκτός λειτουργίας. Θα έπρεπε να αναμένατε ότι θα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά που σας είπα. Δηλαδή ότι έτοιμοι ήταν να μπουν 17.000 οικοκυριά. Έτοιμοι με τα πιστοποιητικά. Αλλά δεν μπορείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, να αποκλείετε και αυτόν που θέλει να κάνει αίτηση, έστω και αν δεν είναι δικαιούχος. Έτσι, γιατί το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή αυτό. Δεν θα κάνανε μόνο οι 17.000. Δηλαδή και με το κοινωνικό μέρισμα, προσέξτε, με το κοινωνικό μέρισμα. Κάνανε 4 εκατομμύρια. Για να το πάρουν μπαίνανε μέσα. Τους έλεγε ότι ξέρεις κάτι, σου λείπουν δικαιολογητικά. Έτσι. Πήγαινε, τα έβγαζε τα δικαιολογητικά, η ιστοσελίδα δεν έπεφτε. Ναι, δηλαδή κάνατε μια ιστοσελίδα πολύ τεχνοκρατική, ενώ ο κόσμος ήθελε απλά να κάνει μια διαδικασία και αν είναι μέσα, είναι. Ναι. Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα, όπως έχει σχεδιαστεί αυτή τη στιγμή, θα πάρει 40, έχει χρήματα για 40.000 νοικοκυριά. Δηλαδή το εξοικονομώ 2 τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και άμα είναι περισσότεροι δικαιούχοι. 250 εκατομμύρια έχουν προβλέψει να δώσουν. Ναι. Και άμα είναι περισσότεροι δικαιούχοι, θα πάρουν λιγότερα χρήματα. Όχι. Ή θα αποκλειστούν. Γιατί εγώ, ξέρετε, μπορεί να έχω όλες τις προϋποθέσεις, να έχω το ενεργειακό πιστοποιητικό. Έτσι. Και τι θα μου πείτε, sorry. Άμα από ένα σημείο και μετά. Όποιος πρόλαβε, Γιώργο. Όποιος πρόλαβε. Έτσι πάει. Όποιος πρόλαβε. Το σύστημα, το προηγούμενο εξοικονομώ 1, όπως ξέρετε, ήταν τραγικό πρόγραμμα ως προς το σημείο αυτό που μόλις αναφέρατε. Το προηγούμενο πρόγραμμα είχε χρήματα για 15.000 νοικοκυριά, το εξοικονομώ 1. Έγινε χειροναχτικά, εγκρίθηκαν 50.000 νοικοκυριά και έμειναν 35.000 απ' έξω, ελλείψη χρημάτων, επιλέγοντας τα 15.000 με διαβλητές διαδικασίες. Εμείς αυτό το αποφεύγουμε. Τώρα είναι πλήρως ηλεκτρονικό το σύστημα. Απολύτως 100% ηλεκτρονικό, δεν παρεμβαίνει κανείς. Αποτυχημένο μέχρι στιγμής όμως. Περιμένετε, εντάξει, έγινε. Γιατί εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος λέμε, γιατί όταν ξέρετε τι γίνεται. Βρίζανε και εμάς το τι βρυσίδι έχουμε φάει. Ότι εμείς τους πήραμε στο λαιμό. Βγαίναμε εμείς με τα ρατατζούμ και τους λέγαμε άνοιξη στο σελίδα. Μπαίνανε μέσα μας. Και μετά από λίγο πέρανε τηλέφωνο και λέγανε άρε παπαγαλάκια. Πού το είδατε ότι το είδατε ρε. Εγώ μπαίνω μέσα και με πετάει έξω. Τα άκουγα εγώ κάθε μέρα από τον Παπαδάκη. Γιατί έλεγε ότι ανοίγει. Τις πρώτες 2 ώρες αυτό στείλαμε στον ΟΤΕ το αίτημα. Εντοπίσαμε 60 κόμβους που έστειλαν καθένας από 5.000 μηνύματα. Οπότε μιλάμε για επαναλαμβανόμενο το οποίο διέλυσε το σύστημα. Αυτό δεν ήταν προβλέψιμο. Πάντως και αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, ότι αφορά μόνο 40.000. Και θα ενώ λόγω της κρίσης και, θα κάνουν έτσι 1,5 και λόγω των κριτηρίων τα οποία έχετε δώσει εσείς,
Οι δικαιούχοι, πιστέψε με, είναι πάρα πολύ περισσότεροι. Και αυτό φάνηκε από το 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα. Έστω κι αν εγώ... Αυτό σας εξηγώ, δεν είναι 1,5 εκατομμύριο. Εγώ έκανα 5 φορές. 300.000. 200.000 σας λέω. 150.000 σας λέω. Είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Είναι πολύ μεγαλύτερος και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο το γνωρίζετε. Το ξέρετε ότι έχουν εγκριθεί χρήματα από το 2013 για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, τα οποία δεν πήρανε ποτέ και τα χάσαμε γιατί είναι προγράμματα ευρωπαϊκά αυτά. Ναι. Και τα χρήματα αυτά πάει πάπαλα, μας τα πήρανε πίσω. Είναι 35.000 αυτή. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ να σας στείλω λοιπόν τουλάχιστον 10. Θα σας πω ακριβώς τι έγινε. Σας το επαναλαμβάνω με τα δεδομένα. Το προηγούμενο εξοικονομώ σας επαναλαμβάνω τα σκανδαλώδες γιατί ενέκρινε 50.000 νοικοκυριά ενώ υπήρχαν χρήματα για 15.000. Η παρούσα κυβέρνηση λοιπόν βρήκε 35.000 εκκρεμότητες από το προηγούμενο πρόγραμμα. Μάλιστα. Πρόγραμμα. Τι θα κάνουν αυτοί? Θα σας απαντήσω. Από τις 35.000 καλύψαμε με χρήματα, γιατί το εξοικονομώ ένα έχει τελειώσει, είναι το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Από χρήματα από άλλες πηγές ικανοποιήσαμε άλλες 20.000 από τους παλιούς του εξοικονομώ. Άρα μείναν έξω 15. Έχουν μείνει έξω 15. Μείναν έξω 15. Μάλιστα. Συνεπώς προσπαθήσαμε να καλύψουμε αυτή την τρύπα αναζητώντας πόρους από άλλες πηγές και καλύψαμε σε δύο διαδοχικά στάδια με δύο γέφυρες όπως λέμε το μέγιστο αριθμό που μπορούσαμε. Σε αυτό το πρόγραμμα τώρα, επαναλαμβάνω, τα χρήματα είναι για 40.000, έτοιμοι είναι 17.000 και αφήσαμε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον πάμε κοντά στις 40.000, 45.000, 50.000 κτλ. Να βρούμε πρόσθετους φόρους για να τους καλύψουμε όλους. Αλλά το πάντως από 19 ανοίγει σίγουρα. Και τη στιγμή που θα τελειώνουν τα χρήματα, δηλαδή. Μάλιστα. Είναι ένα σύστημα που προσπαθεί αυτό τον κανόνα να μην μείνει απ' έξω ο κόσμος, ο οποίος θα φαίνεται να έχει εγκρίσεις και να επαναλάβουμε την τραγωδία του πρόγραμμα. Πάντως ήδη υπάρχουν 15.000 οι οποίοι είναι σε κρεμότητα από το προηγούμενο πρόγραμμα. Και θα πρέπει να μπουν. Όπου αυτοί έχουν και τις προδιαγραφές. Άρα. Θα μπουν στο καινούριο. Άρα όσοι. Θα μπουν αυτοί, θα μείνουν οι υπόλοιποι τώρα. Θα μείνουν έξω και θα μείνουν 25.000 με το καινούριο γιατί 15.000 με το παλιό. Και θυμηθείτε με, οι αιτήσεις θα φτάσουν γύρω στις 200.000 των δικαιούχων. Τουλάχιστον. Γιατί η κρίση έχει δημιουργήσει ανάγκες. Θα το δείτε, κύριε Υπουργέ. Τα δεδομένα, θα δούμε τα... Θα το δείτε. Θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα. Έχουμε τον νόμο Σταθάκη που ήρθε να βελτιώσει, υποτίθεται τον νόμο Κατσέλη 31-12 του 2018. Ο νόμος Σταθάκη τελειώνει. Η προστασία λοιπόν της πρώτης κατοικίας τελειώνει. Τι θα κάνετε, ξέρετε πώς περνάει γρήγορα ο καιρός. Μετά από 6 μήνες, σας λέω, 8-7 πώς είναι. Τι θα κάνετε όταν δεν έχετε νομοθετήσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα κοράκια είναι έτοιμα να αγοράσουν τα στεγαστικά δάνεια? Η απάντηση την έχουμε δώσει πολλές φορές. Η συμφωνία έχει επιτευχθεί μέχρι το 31-12. Έχουμε αρκετό χρόνο για την επόμενη μέρα. Δεσμευόμαστε ότι η πρώτη κατοικία θα παραμείνει προστατευμένη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αν εγώ είχα ένα σπίτι τώρα και σας άκουγα, 31 του μηνός. Θα αγωνιούσα και λέω ότι δεσμεύσεις ακούω πολλές. Ουσία δεν βλέπω γιατί νόμο δεν βλέπω. Ξέρετε, καλές είναι αυτές οι συμφωνίες κυρίων και κυριών. Όχι, ο νόμος είναι ενισχύει μέχρι 31-12. Μας, και σας λέω, σε 7 μήνες... Ισχύει ο νόμος. Με αυτό σας λέω κι εγώ. Ωραία. Μέχρι 31-12. Μέχρι τότε να δούμε... Για την, έρχεται καινούργια νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι, υπάρχει τίποτα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή διαφορετικό. Υπάρχει, κύριε Υπουργέ. 31-12. Ξέρετε τι υπάρχει στο τραπέζι όμως δυστυχώς? Η απειλή να του πάρουν το σπίτι. 40.000 σπίτια τα οποία... Οι πληστηριασμοί που προβλέπονται, έτσι, Γιώργο, που προβλέπονται. Στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Που βγήκε, ξέρετε κύριε Υπουργέ, έχει βγει στη δημοσιότητα αυτή η συμφωνία, έτσι. 2.000 πληστηριασμοί το μήνα. Δεν λέμε για πρώτη κατοικία, συνολικά. Προφανώς, διότι όπως είδατε, οι μόνοι πληστηριασμοί που γίνονται, έχετε πλέον τα στοιχεία, είναι είτε πολύ ακριβά ακίνητα,
Μέχρι νεοτέρα. Αλλά δεν ξέρει την πρώτη κατηγορία. Μέχρι νεοτέρα. Ξέρετε στο μιλητό, όχι γραπτά. Εάν έρθουν τα τεστ στρε των τραπεζών. Και πει ο Ντράγκη, κάτι. Και πει ο Ντράγκη, ξέρετε κάτι. Θέλω κι άλλα. Τι μου λέτε εμένα ότι βρεθήκατε με του τραπεζίτε και ήπιατε ένα τσάι και συμφωνήσατε με καλή διάθεση για 400.000. Προχωρήστε και στα υπόλοιπα. Τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι μέχρι στιγμής, παρά το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, η πολιτική μας είναι πολύ σαφής και συνεπής. Προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοικία με βάση τον νόμο. Δεύτερον, που λύγει 31 12 του 18. Έχουν ανοίξει πληστηριασμοί, αλλά οι πληστηριασμοί γίνονται σε πολύ ακριβά ακίνητα. 100%. Τρίτον, νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες είναι ήσυχοι ότι και μετά 31-12 του η ίδια μέρη με που έχουμε τη δείξη μέχρι τώρα θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Χρέη της εφορίας και στα ασφαλιστικά ταμεία. Γίνονται συνεχώς διευκολύνσεις και εντάσσονται και στο νόμο για ένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό. Μαζί με το χρέος της πρώτης κατοικίας, εντάξει. Ναι, έχει κριθεί αντισυνταγματική υπαγωγή όμως στον νόμο Κατσέλη και όπως αυτός βελτιώθηκε με τον νόμο Σταθάκη. Τι εννοείται αντισυνταγματική? Κρίθηκε με απόφαση στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια δεν το δέχονται. Τα δικαστήρια, δηλαδή εσείς το λέτε εδώ. Πάει ο άλλος και λέει: χρωστάω για το δάνειο. Έχω χρέη και στην εφορία. Έχω χρέη και στο ταμείο. Ακριβώς. Και πάει στο δικαστήριο και του λέει: α, όχι, εγώ λέω αυτό. Δεν ουσιαστικά να μπουν όλα τα χρέη μαζί. Κρίθηκε αντισυνταγματική διάταξη αυτή. Έτσι λέει ο νόμος με σαφήνεια, ο δικός μας, και δεν έχει κριθεί αντισυνταγματικός. Αν έχετε περίπτωση. Έτσι μας λένε οι εργατολόγοι και οι ειδικοί, κύριε. Είναι διαφορετικά. 90% των αποφάσεων. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Εκείνο το οποίο βγήκε είναι ότι 40.000 είναι ενδιαφερόμενοι.